Εδώ με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Σιλικιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, ποια είναι η συμφωνία Κύπρου Τρόικας για το φυσικό αέριο? Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα της διάθεσης των εσόδων, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Καταρχήν, όταν μιλούμε για έσοδα, δεν μιλούμε μόνο τα έσοδα που θα έχουμε μετά από 8-10 χρόνια, όταν θα ξεκινήσει να πωλείται το φυσικό αέριο. Βέβαια, εντάξει, στην περίοδο θα υπάρχουν και άλλα έσοδα που αφορούν τα δικαιώματα υπογραφών, αλλά αυτά σε σύγκριση με τα μεγάλα έσοδα που θα διαχειριζόμαστε δεν είναι τόσο μεγάλα. Άρα, εμείς αυτό που κάνουμε και προωθούμε τώρα είναι μία νομοθεσία. Σε αυτήν την νομοθεσία, και θα κατευθεί σύντομα στη Βουλή, θα προνοείται ότι τα έσοδα θα πηγαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο, το Ταμείο Υδρογοναθράκων, το οποίο θα διατίθεται ένα μέρος στον κρατικό προϋπολογισμό, ένα μέρος θα πηγαίνει για τις υποδομές και ένα μέρος για τις μελλοντικές γενιές. Μάλιστα. Η νομοθεσία, η εισήγηση της Τρόικας αρχικά ήταν αυτό το ταμείο, αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει η συμφωνία. Και εμείς κάτι που δεν αποδεχόμαστε και αυτό που θα γίνει στο τέλος θα ενημερώσουμε για τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Διαγράφηκε η πρόνοια περί διαβουλεύσεων και συμφωνίας γύρω από αυτά τα θέματα της νομοθεσίας. Και επίσης διαγράφηκε πρόνοια για συμφωνία σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό μας. Και πάλι εκεί θα γίνει ενημέρωση. Αυτό όμως που είναι το ουσιαστικό, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, τι ήταν αυτό που συζητούσαμε όλον αυτόν τον καιρό? Πέρα από τη διαγραφή, ότι δεν δεχόμαστε να γίνει συμφωνία, έπρεπε να ήταν καθαρό στο κείμενο ότι το κράτος θα μπορέσει να προχωρήσει αυτόνομα να κάνει τις υποδομές. Γιατί αυτό που είναι το αντικείμενο των επόμενων χρόνων, που θα έχουμε, αν θέλετε, και που θα συζητούμε με την Τρόικα πώς θα διαμορφώνουμε τον προϋπολογισμό, ότι το κράτος θα μπορεί να προχωρήσει τις υποδομές χωρίς να χρειάζεται την έγκριση της Τρόικας. Αυτόνομα. Αυτόνομα. Είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δεν μπήκε η λέξη τέτοια μέσα, αλλά μπήκαν εκφράσεις τέτοιες που εννοείται ότι το κράτος είναι σεβαστό, ότι το κράτος θα προχωρήσει στις αναγκαίες υποδομές για το φυσικό αέριο. Γιατί το λέω? Γιατί τα κοιτάσματα, τα οποία είναι μελλοντικά έσοδα, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε άμεσα για να μπορούμε να διανοηθούμε για να κάνουμε το τερματικό υγροποίηση φυσικού αερίου. Χωρίς τις υποδομές, αγαπητέ Νικήτα, δεν μπορείς να μιλάς για αξιοποίηση στο μέλλον. Άρα και αυτό αφορά τις μελλοντικές γενιές. Τώρα, και εδώ είναι επίσης ένα σημείο πολύ σημαντικό, ότι θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, σου εγκρίνουν να κάνεις τις υποδομές, θα ζητήσεις μαζί τους, αλλά ενδεχομένως να σου έλεγα, δεν θα πρέπει να επενδύσεις τόσα για να έχει το κράτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μιλούμε για στρατηγικές υποδομές. Να έχει το 51%. Θα μπορούσα να σου πω, θα βάλεις εγγύηση τα κοιτάσματα, αλλά θα δαπανίσεις λιγότερα. Και αυτό τι σημαίνει στο τέλος της ημέρας? Ότι την πλειοψηφία στις υποδομές, την πλειοψηφία των μετοχών και της διαχείρισης θα τον είχαν οι πολυεθνικές και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό είναι εγκληματικό σε ό,τι αφορά το μέλλον και την προοπτική των κοιτασμάτων. Άρα, μέσα από αυτή τη συμφωνία βγαίνει κερδισμένη η Κυπριακή Δημοκρατία? Ναι, νομίζω ότι... Υπάρχουν παραθυράκια που θα μας βάλουν σε περιπέτειες? Όχι, όχι, νομίζω ότι είναι καθαρά τα πράγματα. Εντάξει, στο τέλος της ημέρας μπορώ να σου πω ότι αυτός ο σχεδιασμός χρωστά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μιλούμε για έσοδα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλούμε για αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Για να κάνουμε τις υποδομές. Αυτό είναι το κύριο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Και αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς που κατά την άποψή μου θέτουν και εμπόδια το να προχωρήσει η κρατική εταιρεία υδρογοναθράκων. Η κρατική εταιρεία υδρογοναθράκων, σωστά, είναι ιδιωτικού δικαίου. Άρα δεν παίρνουν μέσα από τον προπολογισμό οι δαπάνες της. Άρα δεν μπορεί δηλαδή στον λόγο που θα έχει η Τρόικα στα επόμενα χρόνια για τον προπολογισμό να έχει λόγο το πώς αναπτύσσεται, το πώς δαπανά η κρατική εταιρεία, η οποία είναι ιδιωτικού δικαίου. Είναι ιδιωτική δηλαδή εταιρεία με 100% το κράτος. Και είναι καθοριστικό να προχωρήσει το συντομότερο η εταιρεία. Γιατί η εταιρεία, αυτό που πρέπει να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να κάνει όλες εκείνες τις διεργασίες για να γίνουν υποδομές. Να βγει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, να προσελκύσει επενδυτές, να φτιάξει κοινοπραξίες μέσα από διαδικασίες ανοιχτές, να κάνει μαζί με τις άλλες εταιρείες που θα συμμετέχουν στην κοινοπραξία τις προσφορές για να γίνει το τερματικό. Άρα εδώ η εταιρεία θα λειτουργά αυτόνομα, αξιοποιώντας προς αυτήν την κατεύθυνση τα κοιτάσματα. Άρα
θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό και πρέπει το συντομότερο να προχωρήσουμε για να κάνουμε τις υποδομές, για να μπορεί το κράτος να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τώρα η συνάφεια με την οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι το να προχωρήσουμε ως κράτος μαζί με συνεργασία με εταιρείες, το να επενδυθούν στην Κύπρο μερικά δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε το πόσο όφελος θα έχει για την οικονομία σε 2-3 χρόνια που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται αυτές οι επενδύσεις. Το τερματικό για να είναι έτοιμο το 19 που το θέλουμε για να εξάγει φυσικό αέριο, θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες και εντός του 2014 να βγουν προσφορές για να ξεκινήσει η κατασκευή του. Για να μπορεί, διότι χρειάζεται τουλάχιστον 4 χρόνια να κατασκευαστεί. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία να έχουμε μια επένδυση, η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Είναι δράστιο αυτό, γιατί και ο κόσμος πλέον, κύριε Σιλικιώτη, ακούγοντας όλα αυτά για το μνημόνιο, ξέρετε τι λέει, ότι ευτυχώς που είναι και το φυσικό αέριο. Και απλά περιμένει να δει πότε θα αρχίσουν να εισραίουν τα πρώτα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Αλλά είπα για τα. Όμως να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Τα πρώτα χρήματα, πες ότι θα εισρεύσεις 8 χρόνια. Το ζητούμενο ποιο είναι. Θα αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα τώρα και απαντώ και στις προτάσεις που λένε πουλάτε ένα κομμάτι. Θα έρθουμε και σε αυτή την πρόταση του κ. Λιλίκα στην πορεία. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι χρειάζονται επενδύσεις, διότι χωρίς αυτές τις επενδύσεις, χωρίς αυτές τις υποδομές, δεν μπορούμε να μιλούμε για αξιοποίηση και για έσοδα σε λίγα χρόνια. Αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν πρώτα-πρώτα μια νέα δυναμική για την οικονομία. Διότι η οικονομία μας, τι είναι εκείνο που πάσχει? Ότι είναι σε ύφεση. Και θα είναι και σε ύφεση τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα πρέπει να τονώσουμε την ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη? Ανάπτυξη σημαίνει θα επενδυθούν δισεκατομμύρια, δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, όμως προσέλκυση και επενδύσεων σε άλλους τομείς. Παρεμφερείς. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή και να γίνει το τερματικό. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες παρεμφερείς που θα δώσει δουλειά σε πολλές άλλες επιχειρήσεις στον τόπο μας. Και το τρίτο, αυτό δεν είναι ισχυρό μήνυμα για την οικονομία μας? Το ότι ξεκινούν να γίνουν τέτοιες μεγάλες επενδύσεις. Όπως ισχυρό μήνυμα δεν θα είναι όταν ολοκληρώσουμε τις διαβουλεύσεις με τις εταιρείες και υπογράψουμε συμβόλαια με πετρελαιακούς κολοσσούς, που σημαίνει ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια αυτές οι εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο, θα ανοίξουν γραφεία στην Κύπρο, θα προχωρήσουν σε επενδύσεις για να κάνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Παράλληλα όμως στέλνετε και ένα μήνυμα ότι η Κύπρος, η οποία υπογράφει συμφωνίες με κολοσσούς, το ότι η μεγάλη πετρολογική κολοσσή σύναψε συμβόλαια με την Κυπριακή Δημοκρατία και ξεκινούν επενδύσεις στην Κύπρο και ερευνητικές γεωτρήσεις, νομίζω ότι τα μηνύματα για την κυπριακή οικονομία που πηγαίνουν στο εξωτερικό και προς τους επενδυτές, νομίζω θα είναι πολύ ισχυρό. Ναι, αλλά αυτό είναι για 2-3 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Τώρα μπορούμε να έχουμε άμεσα ωφέλη από το φυσικό αέριο και με βάση την πρόταση του κύριου Λιλίκα, αλλά και με άλλες που έχουν ακουστεί. Μια παρέθεση πρώτα-πρώτα. Τι σημαίνει σε 2-3 χρόνια? Οι επενδύσεις από τώρα θα ξεκινήσουν. Ναι, ξεκινούν από τώρα, αλλά εντάξει, ουσιαστικά θα δούμε να υλοποιούνται σε 2-3 χρόνια. Οι εταιρείες μπορεί να ξεκινήσουν σίγουρα, σύντομα. Ναι, αλλά ναι. Άρα, τα μηνύματα στα φόρτε τους, μια επένδυση θα βρίσκεται σε 2-3 χρόνια, ναι, αν το θέσω έτσι. Ναι. Άρα τα επόμενα χρόνια θα μπούμε σε αυτή την πορεία ανάπτυξης, που είναι το κύριο ζητούμενο για την κυπριακή οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα ερωτήματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Είτε αφορά τον κύριο Λίκα, είτε τον όποιο καταθέτει κάποιες προτάσεις. Δεν θα ήταν λογικό, εφόσον μιλούν κάποιοι και αναφέρονται καθημερινά σχεδόν από τα μέσα, να είχαν καταθέσει μία πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο για να μελετηθεί? Μέχρι σήμερα δεν κατατέθηκε καμία πρόταση στο Υπουργείο. Άρα τους καλείτε πρώτα-πρώτα να καταθέσουν την πρότασή τους, μάλιστα. Ξέρετε, δεν μπορούμε να λέμε κάθε μέρα να κάνουμε δηλώσεις, αλλά στο αρμόδιο Υπουργείο, που μέσα από τις υπηρεσίες του, που με αυτούς που έχουμε ως εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να την μελετήσουμε. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, νομίζω ότι αυτό που λένε όλοι οι εμπειρογνώμονες, ποιο είναι? Ότι για να αξιοποιηθούν κάποια κοιτάσματα, πρώτα-πρώτα πρέπει να πιστοποιηθούν. Που αυτό θα γίνει Φεβρουάριο? Ναι, όχι. Το Φεβρουάριο θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Θα πάρει και 2-3 μήνες να γίνει η ερευνητική γεώτρηση. Υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα του 2013 θα έχουμε πιστοποιημένα τα κοιτάσματα. Διότι για ποια κοιτάσματα μιλούμε τώρα? Μιλούμε τώρα για μια ερευνητική γεώτρηση που έγινε, η οποία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοιτάσματα, αλλά δεν επιβεβαιώνει ακόμα την ακριβή του ποσότητα και όλα εκείνα που χρειάζεται για να μπορούν να είναι εμπορεύσιμα. Άρα θέλουμε το επίσημο χαρτί με λίγα λόγια, κύριε. Ναι, γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει μια διαδικασία. Επιβιώνονται, δηλώνονται σε έναν διεθνή οργανισμό, ότι σε κάποιους φορείς, ότι έχεις αυτά τα κοιτάσματα. Από εκεί πέρα μπορείς
και να τα πουλήσεις, μπορείς και να τα θέσεις εγγύηση για να πάρεις δάνεια ή να βγάλεις ομόλογα και μπορείς βεβαίως να τα αξιοποιήσεις για τις υποδομές. Ναι, αλλά αυτό, φαντάζομαι αυτό θα διαφανεί και μέσα από την γεώτρηση επιβίωσης του Ισραήλ. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Όχι, κυρίως την επιβίωση γεώτρηση που θα κάνει η Νόπολ. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Όμως τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Εκτός και αν. Διότι μπορεί να γίνει και αυτό. Εκτός και αν με κάτι υπολογισμού που γίνεται σήμερα, θα μιλούμε για ξεπούλημα. Αν έρθει και πει ότι πουλώ 30% ποιού. Μπορεί στο τέλος της ημέρας να μην είναι 7-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Μπορεί να είναι 9-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια όταν θα γίνει η επιβιωτική γεώτρηση. Άρα, από τη στιγμή που δεν πιστοποιημένα και να θέλει να τα πουλήσει, μόνο για ξεπούλημα θα μπορούμε να μιλούμε. Δεύτερο, ποιο είναι το πρώτιστο για να αξιοποιήσουμε αυτά τα κοιτάσματα. Το πρώτιστο, και απέστω του χρόνου που τα επιβιώνουν, το πρώτιστο είναι να πουλήσουμε ένα ποσοστό ή το πρώτιστο είναι να τα βάλουμε εγγύηση για να βρούμε τα δάνεια να συμμετέχει το κράτος στις υποδομές. Είναι καθοριστικό αυτό, αγαπητέ Νικήτα. Γιατί εάν το τερματικό θα στοιχίσει 8 με 10 δις, εάν το κράτος θέλει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το τερματικό, για να διασφαλίσει ότι θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, θα πρέπει πρώτιστα να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα για να βρει τα χρήματα, να επενδύσει στις υποδομές. Εάν δεν το κάνει αυτό, τι θα γίνει στο μέλλον. Θα παίζει ένα δεύτερο ρόλο το κράτος. Και αυτό θα είναι σε βάρος και των παρούσων και των μελλοντικών γενιών βεβαίως.